Ποια είναι η αναγκαιότητα του σημερινού νομοσχεδίου, η κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόμματα, αν εξαρτάται τη στάση που θα κρατήσουν, λέει υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναγκαιότητα, λένε πια, να προστατεύσουμε το κοινό μας σπίτι, δηλαδή τον πλανήτη. Το είπε πολύ καθαρά ο κύριος Υπουργός λίγο πριν. Αντίστοιχες λογικές εκφράζουν και οι πρόσωποι των άλλων κομμάτων, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Σας έπεισε αλήθεια η αγωνία για την προστασία του πολιτή, και είναι ειλικρινέστατη αυτή η αγωνία σας? Και τότε γιατί συμμετέχετε στο ΝΑΤΟ, τον υπεριαλιστικό οργανισμό που κάνει επεμβάσεις, κάνει πολέμους? Αυτοί οι πόλεμοι δεν καταστρέφουν τον πλανήτη? Δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα στην Ουκρανία τι είναι? Είναι στα πλαίσια της αντιμετώπισης του θερμοκηπίου, των αεριών, ρήπων? Αλήθεια, μιλάτε σοβαρά? Ότι θέλετε να προστατεύετε στον πλανήτη και ταυτόχρονα εξοπλίζεστε, στέλνετε στρατιωτικό πλεισμό στην Ουκρανία για να συνεχιστεί ο πόλεμος ή και για να γενικευθεί και να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές? Από εδώ αποδεικνύεται η υποκρισία σας, ότι αυτά όλα αυτά τα σχεδιάζετε στη βάση της προστασίας του πλανήτη. Και όχι μόνο η υποκρισία των κυβερνήσεων και των κομμάτων των αστικών που υπηρετούν δηλαδή τα συμφέροντα της αστικής τάξης, αλλά και μια σειρά άλλων που καπηλεύονται, που εκμεταλλεύονται τις οικολογικές ευαισθησίες της νεολαίας και του κόσμου. Αλήθεια, αυτή η εκπρόσωπος των νέων κινημάτων, η Γκρέτα Τούμπερκ, Σουηδέζα, δεν είπε κουβέντα ότι η χώρα της εντάσσεται στο ΝΑΤΟ και ότι εξοπλίζεται ως αστακός. Την ίδια τακτική που ακολούθησε και η Greenpeace, άλλη μεγάλη οργάνωση για την προστασία του περιβάλλοντος, όταν εξελίσσονταν οι επιδρομές στην Ιουγκοσλαβία και γέμισε όλη η Ανδριατική με βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου. Αυτές ήταν για την προστασία του περιβάλλοντος, οι βόμβες που πέφταν τότε. Να λοιπόν γιατί μιλάμε για υποκρισία. Ότι προσπαθείτε να αξιοποιήσετε την ευαισθησία του κόσμου για την προστασία του περιβάλλοντος με σκοπό να κερδίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Δεύτερο σημείο, κατά τη γνώμη μας, έγινε μια μεγάλη κουβέντα και σήμερα για το ζήτημα με το αν η κυβέρνηση με την τροπολογία που έφερε φορολογεί τα υπερκέρδη ή όχι. Αυτή η συζήτηση για τα υπερκέρδη, τα ουρανοκατέβατα, βεβαίως, εμείς λέμε να φορολογηθούν όχι μόνο αυτά και όλα τα άλλα, αλλά τη θεωρούμε ότι είναι και από προσανατολιστική και υποκριτική συζήτηση. Γιατί στέκεστε, Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, απλώς στην κορυφή του παγόβουνου. Και νομίζετε ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι κάτω από αυτή την κορφή υπάρχει και ένα τεράστιο βάρος το οποίο το σηκώνει στην πλάτη του. Θα απαλλαγεί δηλαδή από τα βάρη αν κοπεί αυτή η κορφή του παγόβουνου, όταν έχει να σηκώσει όλο το υπόλοιπο παγόβουνο? Και ποιο είναι αυτό? Μα είναι το μείγμα το ενεργειακό το οποίο δημιουργήσατε, συνδημιουργήσατε. Ένα πανάκριβο ενεργειακό μείγμα συνδημιουργήσατε. Και η σημερινή κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και έχετε τεράστιες ευθύνες γι' αυτό. Αυτά είναι τα βάρη που σηκώνει ο λαός. Το πολύ ακριβό μείγμα. Και γιατί αλήθεια δημιουργήσατε αυτό το ακριβό μείγμα? Ποιος το καθόρισε το νέο μείγμα? Το καθόρισε η ανάγκη προστασία του περιβάλλοντος? Ή το καθόρισαν τα συμφέροντα των αρπακτικών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας? Έτσι λοιπόν εμείς λέμε καθαρά, υπεύθυνοι για το νέο μείγμα το οποίο διαμορφώθηκε και στη χώρα μας, το ενεργειακό, είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση αγοράς ενέργειας και η πράσινη μετάβαση, που για να υπάρξει πράσινη μετάβαση στη χώρα μας έπρεπε να υπάρξει απολιγνητοποίηση. Τι κάναν λοιπόν όλες οι κυβερνήσεις? Και περιορίσανε τη χρήση του λιγνίτη και ταυτόχρονα επιβαρύναν το λιγνίτι με τα διάφορα τέλη ρήπων, την ίδια στιγμή που δίναν σκανδαλώδεις επιδοτήσεις στα αρπακτικά των ΑΠΕ. Αλήθεια, για τα υπερκέρδη των τελευταίων 20 χρόνων των αρπακτικών των ΑΠΕ θα πείτε κουβέντα? Για όλα αυτά τα οποία τους μπουκώσατε, είτε ως επιδοτήσεις, είτε ως
επί βεβαιωμένη στήριξη των τιμών τους, θα πείτε τίποτα. Ποιος τα πλήρωσε όλα αυτά? Δεν τα πλήρωσε ο λαός, είτε ως καταναλωτής με το ακριβό ρεύμα, είτε ως φορολογούμενος? Δεν υπήρξαν ουρανοκατέβατα σε αυτές οι επιδοτήσεις. Και επί της ουσίας, επειδή ένα σύστημα που να βασίζει μόνο σε δεν είναι ευσταθές, τι θέλατε να κάνετε? Αντικαταστήσατε το λιγνίτι με το φυσικό αέριο, ένα ορυκτό καύσιμο εισαγόμενο. Και οι ανταγωνισμοί υπεριαλιστικοί για τον έλεγχο των πηγών απογείωσαν τις τιμές του φυσικού αερίου το προηγούμενο διάστημα και ο πόλεμος τις εκτόξευσε. Και αυτό το μείγμα δεν είναι κυβερνητική ευθύνη που βιώνουμε σήμερα. Το συνδιαμόρφωσε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε, κύριε Τσακαλώτο, να σας θυμίσω ότι λέγατε στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα Γενάρη του 2019. Το 2020 η παραγωγή από φυσικό αέριο ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι ο μεγαλύτερος συντελεστής. Το 2020. Το 2025 το ίδιο. Το 2030 και 35 θα είναι η δεύτερη πηγή παραγωγής ενέργειας, το φυσικό αέριο το εισαγόμενο, αυτό λέγατε. Και το 2040, στη σελίδα 270, το 31% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα προέρχονταν από φυσικό αέριο, πετρέλαιο και το όποιο άλλο λιγνίτι. Να λοιπόν η προστασία και καλά του περιβάλλοντος, η αποδειγνητοποίηση και απανθρακοποίηση την οποία λέγατε. Αυτό φαίνεται καθαρά στον πίνακά σας. Τη σελίδα 270. Έτσι λοιπόν το μείγμα αυτό το καθορίζει το κέρδος και όχι η προστασία του περιβάλλοντος. Και βεβαίως αντίθετα μπορεί να είναι υπεύθυνη και για επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Δηλαδή τα αιωλικά πάρκα ως παράγοντας πλημμυρικών φαινομένων στη χώρα μας. Και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Για παράδειγμα στην Κεφαλονιά. Γιατί ακριβώς άλλαξε η ροή των νερών. Με αποτέλεσμα να δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα. Ή τα φωτοβολταϊκά όταν τα εγκαθιστάτε σε γη υψηλής παραγωγικότητας, σε βάρος της παραγωγής αγροτικών προϊόντων και της ικανοποίησης των διατροφικών αναγκών. Αλλά εφόσον σας ενδιαφέρει τόσο πολύ το περιβάλλον, τα υδροηλεκτρικά δεν είναι ανανεώσιμες πηγές? Γιατί αυτά δεν τα προωθείτε? Ούτε σημερινή κυβέρνηση, ούτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν έχουν κέρδη, έχουν τεράστιο κόστος κατασκευής και απόσβεσης. Και που έχουν πολλαπλή χρησιμότητα. Γιατί έχουν χρησιμότητα και στην ευστάθεια του συστήματος, γιατί μπορείς να έχεις ενέργεια όποτε τη χρειάζεσαι, ενώ με τον ήλιο και το αέρα δεν έχεις ενέργεια όποτε τη χρειάζεσαι, αλλά και ταυτόχρονα εμπλουτίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Δηλαδή συμβάλλουν και στην ύδρευση και στην άρδευση. Και τώρα έχουμε περιοχές που ερημώνουν στη χώρα μας, λόγω ακριβώς της μη ύπαρξης υδροηλεκτρικών έργων, για να μπορούν να συγκρατούν τα επιφανειακά ύδατα και ταυτόχρονα το ΕΒΠ που καταραίουν με αποτέλεσμα να καταστρέφονται οι καλλιέργειες σε μια σειρά περιοχές της χώρας μας που είναι πλούσιες, όπως το νομό Ηλίας ή στο νομό Ετώλα Καρνανίας. Ο πιο πλούσιος νομός σε υδάτινο ποσοστό και ταυτόχρονα να υπάρχει και το ξηρόμερο, μια ολόκληρη περιοχή η οποία είναι ξερικιά. Να λοιπόν, γιατί δεν έχετε ενδιαφέρον για αυτά. Και πάνω σε αυτά βάλετε τη ρήτρα αναπροσαρμογής και ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ ζητάει την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Δεν έχετε κάνει το πολιτικό θάρρος και τώρα που είστε κόμμα της αντιπολίτευσης να ζητήσετε να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής. Τι λέτε? Ότι πού τα δικαστήρια. Πετάει τον μπαλάκι αλλού, που είναι παράγοντας ανόδου της τιμής. Το ίδιο και το χρηματιστήριο ενέργειας, για να γίνονται τα κερδοσκοπικά παιχνίδια με το ενεργειακό μείγμα. Έτσι λοιπόν, το κέρδος και η μεγέθυνσή του είναι το κινητήριος μοχλός για το μείγμα το ενεργειακό και όχι η προστασία του περιβάλλοντος. Γι' αυτό επιτρέπεται, για παράδειγμα, την καύση απορριμμάτων. Άδεια είχε δώσει και η προηγούμενη κυβέρνηση εκεί για τα απορρίμματα. Ή δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα έργα υποδομών για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους από τις πλημμύρες, από τις πυρκαγιές ή από τους σεισμούς. Και τι λέει η κυβέρνηση τώρα? Αν θέλεις να σώσεις το σπίτι σου, ασφάλισέ το.
Δηλαδή ατομική ευθύνη σου, αν θα σωθεί το σπίτι σου από πλημμύρα ή από φωτιά σε επικίνδυνες περιοχές. Και επί της ουσίας τι πρημοδοτείτε, το πιο παρασιτικό κομμάτι των καπιταλιστικών επιχειρήσεων, δηλαδή τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες κερδίζουν εξαιτίας των βασάνων των λαϊκών στρωμάτων. Αυτό ακριβώς επιδοτείται. Γι' αυτό ακριβώς, γιατί δεν θέλετε να προστατεύσετε το περιβάλλον, προχωρείτε στην εμπορευματοποίηση του περιβάλλοντος. Ορεινοί όγκοι παραδίδονται έρμες στα αρπακτικά της ενέργειας ή στην τουριστική εκμετάλλευση. Τα δάση, οι ακτές, ο αιγυαλός, παράγοντας κερδοφορίας του κεφαλαίου μετατρέπονται. Και για την τροπολογία, κύριε Υπουργέ, το ΚΚΕ δεν θα την ψηφίσει. Θα ψηφίσουμε παρόν. Γιατί? Γιατί πρώτον, δεν ανακουφεί, δεν υπάρχει αποπληρωμή του συνόλου των βαρών που σήκωσε ο λαός. Απλώς ένα μέρος επιστρέφεται από τα βάρη που φορτώθηκε ο λαός λόγω της ακρίβειας στην ηλεκτρική ενέργεια. Αποπληρώνεται και δεύτερον, ποιος το πληρώνει αυτό το μέρος που το αποπληρώνεται? Ο ίδιος ο λαός παλιός φορολογούμενος. Γιατί ένα μεγάλο τμήμα θα βγει από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν είναι να επιλέξει ο λαός ή θα επιβαρυνθεί ως καταναλωτής ή ως φορολογούμενος. Αυτό του λέτε. Και αφήνεται στο απειρόβλητο και το πανάκριβο ενεργειακό μείγμα και τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό. Άρα είναι μέρος της αποπληρωμής και όχι το σύνολο των απολύων δεν καλύπτει. Και δεύτερον, με αυτή τη φορολόγηση που θέλετε να κάνετε στα κέρδη, τα ουρανοκατέβατα, κάνετε μια αναδιανομή. Και κάνετε μια αναδιανομή σε βάρος της παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη, ενώ έπρεπε να επιδοτηθεί και προς όφελος της παραγωγής ενέργειας από το φυσικό αέριο. Γιατί η ΔΕΗ είναι αυτή που θα υποστεί το μεγαλύτερο βάρος και το μεγαλύτερο τμήμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ είναι από τον λιγνίτη. Άρα λοιπόν αυτόν επιβαρύνεται. Τη χρήση λιγνίτη αντί να την επιβραβεύσετε. Το οποίο είναι ένα καύσιμο που θα μπορούσε να στηρίξει ένα φτηνό ενεργειακό μείγμα. Και η επόμενη μέρα θα είναι ακόμη και επώδυνη. Γιατί τι θα έχουμε? Πιο ακριβό ενεργειακό μείγμα, επιτάχυση στον ΑΠΕ, αντικατάσταση του ρώσικου φυσικού αέριου από το υγροποιημένο αμερικάνικο LNG, που είναι πολύ πιο ακριβό. Πολύ πιο ακριβό. Για να κερδίζουν βεβαίως οι εφοπλιστές και μάλιστα δεν θα μπορέσει να το αποπληρώσει, γι' αυτό θα υπάρχουν και ελλείψεις. Και βγαίνει η Κομισιόν και φτιάχνει διάφορα σχέδια. Όπως να μπουν κόφτες στα κλιματιστικά, λέει η Κομισιόν. Ή να μην χρησιμοποιούμε πολύ ζεστό νερό. Ή τις Κυριακές να μην κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα. Το 2022 όλα αυτά. Σε μια περίοδο που η τεχνολογία έχει εκτοξευθεί και θα μπορούσε να είχαν ικανοποιηθεί το σύνολο των σύγχρονων αναγκών των λαών, όχι μόνο της χώρας μας, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτές οι ελλείψεις αποτελούν έναν επιπρόσθετο παράγοντα ανόδου της τιμής. Και αυτό επιβεβαιώνει το εξής, γιατί εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτή τη λογική της πράσινης μετάβασης. Γιατί αυτή ακριβώς η πράσινη μετάβαση θα διευρύνει ακόμη περισσότερο την ψαλίδα ανάμεσα στις υπαρκτές δυνατότητες και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Γιατί τα πράσινα εμπορεύματα θα είναι πολύ πιο ακριβά και απλησίαστα για τα λαϊκά στρώματα. Γιατί η πράσινη μετάβαση δεν έγινε με αφορμή την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά επί της ουσίας αποτέλεσε την μοναδική διέξοδο για να μπορέσουν να επενδυθούν τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν μεγένθηση των κερδών τους. Και από αυτή την άποψη λοιπόν, εμείς το λέμε καθαρά, ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία και το επιβεβαιώνει αυτό το γεγονός, ότι οι τράπεζες αποτελούν, οι μεγάλες τράπεζες, τον κύριο χρηματοδότη, τον ΑΠΕ, και ταυτόχρονα οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εξόρυξη υδρογων ανθράκων, ένα μεγάλο πακέτο των νέων επενδύσεων πηγαίνει στις ΑΠΕ. Όλοι αυτοί τα κέρδη τους σκέφτονται και όχι την προστασία του πλανήτη. Έτσι λοιπόν, επειδή ακριβώς θα διευρυνθεί ακόμη μεγαλύτερα η ψαλίδα, εμείς λέμε στις σημερινές συνθήκες χρειάζεται το εξής. Πρώτον, άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού
Και αυτά τα άμεσα μέτρα ανακούφιση του λαού θα προέλθουν άμα πάμε κόντρα στις επιλογές που εξυπηρετούν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ανάγκων του κεφαλαίου. Και τι σημαίνει αυτό? Κατάργηση της έμεσης φορολογίας και των ειδικών φόρων. Κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας και της ρήτρας αναπροσαρμογής. Ο λιγνίτης βασική καύσιμο για το νέο ενεργειακό μείγμα με κατάργηση της ρήτρας των τελών του θερμοκηπίου και αποδέσμευση της χώρας μας από την κυρώση στη Ρωσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυρώσης Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Ρωσία. Αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα πακέτο που θα ανακουφίσει τον κόσμο επί της ουσίας. Και ταυτόχρονα, δεν φτάνει όμως μόνο αυτό, για να απαντήσει στη μεγάλη αντίφαση πώς στη χώρα μας, ενώ υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για να παράγεται ηλεκτρική ενέργεια, πηγές πάρα πολλές και ανανεώσιμες και ορυκτές. Ενώ υπάρχουν όλες αυτές τις πηγές, πώς λοιπόν χρειάζεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο ενεργειακή εξάρτηση και να έχουμε ένα πολύ ακριβό μείγμα ενεργειακό? Αυτή λοιπόν την αντίφαση τη λύνει μόνο η πρόταση του ΚΚΕ. Κοινωνικοποίηση των πηγών, αλλά και των μέσων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Για να μπορέσει ακριβώς σχεδιασμένα να αξιοποιηθούν όλες οι πηγές, ανανεώσιμες, υδροηλεκτρικά, λιγνίτης, υδρογονάνθρακες, για να υπάρχει φθηνή ενέργεια για το λαό και τις ανάγκες της παραγωγής, μια παραγωγή που θα έχει στο επίκεντρο της ικανοποίησης των αναγκών και όχι του κέρδους του κεφαλαίου. Και αυτό ταυτόχρονα θα μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον. Γιατί ακριβώς θα καταργηθεί ο βασικός εχθρός της προστασίας του περιβάλλοντος, που είναι η εμπορευματοποίηση. Από αυτή την άποψη λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ και για την ανοχή, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επαναλαμβάνει ότι θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο αυτό, γιατί κινείται σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Σας ευχαριστώ πολύ.